Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ξεκινάμε καινούριο βλογκάκι. Λοιπόν, είμαι στην κουζίνα, ξεκίνησα να μαγειρέψω, να έχω κάνει μοντάζ το βιντεάκι και έτσι λίγα πράγματα, τίποτα το ιδιαίτερο, γιατί ξέρετε πολύ καλά, κάτσου τα έχουμε, οπότε ό,τι μπορούμε κλειστήκαμε μέσα, κλείσαμε τα παράθυρα, κλείσαμε τα πάντα και καθόμαστε και περιμένουμε να δροσιστεί λίγο, γιατί έχω βάλει story στο Instagram, εχθές στη Μολδαβία γινόταν χαμός. Στη Βόρεια Μολδαβία έχει καταστρέψει τα πάντα. Βέβαια, έχουν πέσει, σκηπές. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν. Δεν έχει ρεύμα σήμερα καθόλου. Όταν λέω έχει καταστραφεί τα πάντα, τα πάντα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Καταστραπές σαν πυροτεχνήματα ήταν σε όλο τον ουρανό. Δεν είναι έτσι, ξέρω, κάνει ένα πράγμα. Παντού έτσι, σαν κάτι πολύ περίεργο. Και από όσο λένε και διάβασα, ότι έρχεται προς τα εδώ. Ελπίζω να μην φτάσει να διαλυθεί κάπου στον δρόμο, γιατί δεν είναι κατάσταση αυτή. Φτάνουν οι φωτιές. Ας το παλέψουμε με αυτό, και είναι τόσο χάλια ψυχολογικά. Δεν ξέρω. Ναι, μεν δεν μου συμβαίνει κάτι, αλλά με όλα αυτά που βλέπεις, με όλα αυτά που ακούς, με όλα αυτά που διαβάζεις, πώς να είσαι καλά. Πόσο καλά να είσαι. Ούτε να βγεις έξω τώρα λίγο να πας μια βόλτα, ξέρω εγώ, να ξεχαστείς λίγο, δεν μπορείς με αυτή τη ζέστη. Έλεγα να πάω μέχρι το σούπερ μάρκετ το πρωί, αλλά δεν έχω πάει. Είχα κάτι φτερούγγια στο ψυγείο, τις έβγαλα, τις έχω ξεπαγώσει. Τις έκοψα, θα βάλω λίγο να τις βράσω, να τις βγάλω μετά από το νερό. Μέσα σε αυτό το νεράκι θα φτιάξω μια σουπίτσα έτσι ελαφριά με φιντέ, καρότο, πατάτα κτλ. Να φάμε, δεν θα τη φάμε καυτή, αλλά ναι, μαζέστε δύσκολη σούπα, αλλά καλό κάνει, το στομάχι μια χαρά. Θα την αφήσω λίγο να μην είναι πολύ ζεστή και θα τη φάμε ελαφριά και ωραία. Και τις φτερούγγες λέω να τις τηγανίσω, τύπου KFC, ξέρετε, να τις έτσι βραστές λίγο. Και πιστεύω μια χαρά, εντάξει, μετά το βράδυ μπορεί όταν δροσιστεί λίγο έξω να πάμε να πάρουμε κάτι, θέλω να φτιάξω πιχτή σκεφτικά. Άμα το καταφέρω, οκ, δεν ξέρεις να μαγειρεύεις, δεν ξέρεις, δεν θέλεις φαγητά, δεν θέλω τίποτα, να σας μιλάω. Πρώτον, δεν έχω όρεξη να κάθομαι εδώ να ψήνουμε και να μαγειρέψω. Δεύτερον, δεν έχω όρεξη για φαγητό. Δεν ξέρω, μόνο εμένα μου συμβαίνει αυτό ή και εσείς δεν έχετε όρεξη να φάτε τίποτα. Πίνω, τρώω καρπούζι, τρώω φρούτο, τρώω από ένα παγωτό και δεν θέλω φαγητό. Έβρασα προχτές μακαρόνια, έφτιαξα και δεν τα θέλω τα μακαρόνια. Δεν ξέρω τι θέλω. Σαλάτα, εντάξει, okay, θα φάω σαλάτα. Αλλά. Αχ, αυτά. Εσείς έχετε όρεξη, έχετε διάθεση, για γράψτε μου, τρώτε τα πάντα. Μόνο εγώ είμαι έτσι. Σήμερα έχει φύγει και η πεθερά μου, αύριο με το καλό, αν πάνε όλα καλά, θα φτάσει εδώ. Θα είναι Ελλάδα, πάνε οι δικοπές, ένα μήνα ήτανε. Πέρασε πολύ ωραία, εντάξει, θα σας πει και η ίδια μετά, ελπίζω να μπορέσουμε να προλάβουμε, να τραβήξουμε, γιατί μετά αυτοί θα φύγουνε, οπότε θα λείπουνε. Λοιπόν, αυτά σας αφήνω προς το παρόν και ό,τι άλλο έχουμε, εδώ. Εδώ έχω καθαρίσει λαχανικά για τη σούπα, ό,τι θα χρειαστώ. Από εκεί βράζουν φτερούγες, τώρα σε λίγο θα τις βγάλω από εκεί, να μην βράσουν, ξέρετε, να διαλυθούν. Ίσα ίσα λίγο να πάρει το ζουμί να είναι έτοιμες οι φτερούγες. Όπως σας είπα, τις έβρασα λίγο, τις έκοψα έτσι μισές. Εντάξει, την άκρη, τη μυτερή την έχω πετάξει από την αρχή, δεν την έβαλα καν. Τις έχω μαρινάρει και θα τις αφήσω να κρυώσουν και μετά θα μπουν ψυγείο. Και μπορεί, δεν ξέρω, ή μετά ή το βράδυ ή το απόγευμα θα δω. Θα τις τηγανίσω, τις βουτάω στο αλεύρι, στο αφό και θα γίνουν, όπως είπα, τύπου κύψη. Εδώ βράζει η σουπίτσα μου. Έχω βάλει όλα τα υλικά εκτός από το φιντέ και περιμένω να βράσουν αυτά και μετά στο τέλος μου να βάζω φιντέ άνοιχο μαϊντανό και είναι έτοιμη μια χαρά σουπίτσα. Λοιπόν, τελείωσαμε το μαγείρεμα, έφτιαξα ένα καφέ και πάω στο ντομάτιο. Ο Τόλια μου κοιμάται. Γιατί δεν ανοίγει? Αχ, πάλι είναι από το κοντρόλ. Αυτό το πράγμα, άναψα και φως, άναψα και ερκοντήσω, το είχα κλειστό εδώ. Ήμουν στην κουζίνα, είναι μόνο στη Τόνια να μένει. Κοιμήθηκε η Τόνια το μεσημέρι. Ξέρω, ο Βασίλης ξύπνησε αργά, οπότε εντάξει. Αλλά η Τόνια ξύπνησε νωρίς, οπότε κοιμήθηκε. Τώρα δεν πειράζει, ας να ξεκουραστεί, καλοκαίρι είναι. Πού είσαι εσύ, έρχονται τα αγόρια μου και τα δύο μαζί, ε!
Και τα δύο μαζί μου έρχονται. Πω, πω, πω. Το κουράψαμε χτες. Εχθές ο Ανδρέας λέει, ο Βασίλης, έχουμε μια χτένα που είναι δύο σαν κουρευτική. Ξέρετε, έτσι σαν ψαλίδα έχει πάνω. Και τον έκανε ο Βασίλης, τον χτένισε, το έκανα το κεφάλι, την ουρά, ναι, εδώ, ναι, στα πλάγια και στα πόδια. Μάλιστα, μπράβο Βασίλη, μπράβο. Και στο κεφάλι. Κούκλος είναι τώρα, κουκλάκι. Στο κεφάλι του είχα κάνει όπως είχα κάνει και σε μένα, έτσι. Ναι, μωρέ. Τώρα μιλούσα με την αδελφή μου από τη Μολδαβία και λέει: μόλις τώρα ήρθε το ρεύμα, επειδή δεν κοιμόταν τη νύχτα. Εγώ τη έγραψα πιο νωρίς, αλλά δεν μου απαντούσε. Επειδή δεν κοιμόταν τη νύχτα, φοβήθηκαν πάρα πολύ. Αυτό ήταν, λέει, τόσο απότομο. Ξαφνικά, λέει, σκέπασε τον ουρανό έτσι με μαύρο σύννεφο και έτσι πολύ απότομο ήταν όλο αυτό. Και λέει: φύσαγε. Πετάγανε, Βασίλη, πετούσαν από πάνω, λέει, σκεπές, ό,τι δεν μπορούσατε να φανταστείτε, κολόνες, δέντρα, πέφτανε, φύλλα, αποκλεί, τόσο τραγικό δεν έχει ξαναδεί στη ζωή της αυτό το πράγμα, ήταν το κάτι άλλο. Αλλά εντάξει, τώρα καταστροφή μεγάλη έχει γίνει και εκεί, ελπίζουμε να μην έρθει προς τα εδώ, γιατί κάτι σας είπα, ότι κάτι τέτοιο διάβασα, ότι έρχεται προς τα εδώ, μακάρι να απλωθεί, να μην είναι τόσο δυνατό, γιατί δεν χρειάζεται, έχουμε φωτιές, φτάνουν, δεν θέλουμε κι άλλα. Δεν βλέπω, δεν κατεφέρνουν, δεν γίνεται τίποτα, δεν σβήνουν. Απ' τη μία σβήνονται, απ' την άλλη πάλι ανάβουν. Χτες σβήστηκε και άναψε. Ναι. Εγώ βγήκα έξω μετά από δύο μέρες βραντάκι τώρα. Πάμε στο σούπερ, πάμε στο κροκολείο να πάρω κάποια κρέατα, θέλω κάτι να φτιάξω, έχω σκεφτεί. Μπορεί να σας δείξω και εσάς, θέλω να φτιάξω πηχτή, αλλά όχι σε πιάτο, θέλω να το κάνω σε φόρμα και να το κόβω έτσι, ξέρετε, σαν ζαμπόν, σαν σαλάμι, τέλος πάντων θα σας δείξω. Οπότε πάμε να δω μήπως βρω στο κρεοπωλείο κρέας που χρειάζομαι και να γυρίσω σπίτι, να το βάλω να βράσει, μέχρι το βράδυ αργά, μετά θα το βάλω και αύριο θα έχουμε να τρώμε ψωμάκι τώρα. Παγωμένο από το ψυγείο, ό,τι πρέπει, γιατί δεν σας είπα ότι δεν πεινάμε, δεν θες να φας τίποτα. Οπότε αυτό είναι μια τέλεια λύση. Αυτό. Τι βλέπω εκεί. Τι βλέπεις. Το μυζάλι, το My Market κάτι. Ναι. Βρήκαμε My Market κοντά μας κιόλας. Δεν είναι πολύ μακριά. Γιατί... γιατί το άλλο δεν μας άρεσε πολύ μας ούτε σαν σούπερ μάρκετ. Ήταν μικρό, ήταν λίγο σας είπα σαν τουρίστες ήμασταν εκεί. Έχει τα πάντα εδώ. Έχει μανάδι που έχει και τα κεκρέατα, έχει πολλά. Οπότε μια χαρά, είμαστε καλυμμένοι. Ξέρουμε τώρα. Τέλεια. Έχει από όλα. Λάδι θέλω εγώ για τηγάνισμα, λάδι για τηγάνισμα, λάδι για τηγάνισμα. Όχι. Όχι. Ούτε εδώ έχει. Πού είναι, το περάσαμε μάλλον. Μια χαρά είναι, μεγάλο, πάνω κάτω σαν το δικό μας που ήταν από εκεί, τέλειο. Πάω να βρω λάδι, ηλιέλαιο βασικά θέλω, είναι το ηλιέλαιο, 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 δεν το βρίσκω. Εν τω μεταξύ, και τι είναι όροφο, τέλεια ρε παιδιά, τέλεια, χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτή είναι μεγάλη απόφαση να έχει σούπερ μάρκετ κοντά και καλό σούπερ μάρκετ κιόλας. Εδώ έχει ψυγεία, τυριά. Α, είναι μεγάλο ρε. Κοίτα εδώ, τέλεια. Πάρα πολύ. Σαν μικρό παιδί χαίρομαι, ναι, λέει, χαίρεσαι. Χαίρομαι γιατί εντάξει, εγώ νομίζω ότι δεν έχει κοντά, αλλά... ναι, εδώ, κοίτα εδώ. Ό,τι θέλεις βρίσκεις εδώ. Πω πω. Αχ, είμαι πολύ χαρούμενη. Ηλιέλαιο, ηλιέλαιο, ηλιέλαιο θέλω. Λοιπόν, πήραμε και κρέας, βρήκαμε όλα μια χαρά, τέλεια, χαίρομαι. Γιατί θα φτιάξω αυτό που σκέφτηκα. Ελπίζω να μου πετύχει. Έχω κάτι χρόνια να το φτιάξω, αλλά δεν πειράζει. Όλα καλά, όλα μια χαρά θα γίνει. Πάμε σπίτι τώρα. Περάσαμε και από το σούπερ. Τώρα ξέρω που έχω σούπερ μάρκετ. Όταν θα χρειαστώ κάτι θα πηγαίνω και θα ψωνίσω. Δεν περιμένω να έρθει ο άντρας μου να μου φέρει από το My Market. Καλή, εδώ γιατί δεν θα με ζαλίσεις τώρα. Όχι, δεν θα σε ζαλίζω. Όχι, γιατί σε έχω ζαλίσει.
Πολλές φορές. Πέστε εδώ οι φιλενάντες σου θα με μαλώνουν, ε. Θα πούνε τι είναι αυτά, Μαριάννα, μην το ζαλείς τον Ανδρέα. Λοιπόν, γυρίσαμε σπίτι, έχω βάλει ήδη το κρέας, το έχω πλύνει πολύ καλά, το καθάρισα από τα κόκκαλα. Είχα πάρει ένα κότς χοιρινό, περίπου τόσο είναι, και ζήτησα μου το σπάσουν στα τρία, αλλά στα... το ένα το σπάσε καλά, το άλλο κομμάτι δεν το έχει σπάσει μέχρι τέλος. Είναι τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, βαριόταν, ήταν να πάει σπίτι. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει, το έχω καθαρίσει εγώ να μην έχει ψηλά μικρά κοκαλάκια. Και τρία μπουκιά κοτόπουλο ολόκληρα, τα έχω πλύνει και αυτά πολύ καλά, τα έχω καθαρίσει, τα έχω βάλει μόλις πάρει πρώτη βράση, θα πετάξω το νερό, θα το ξεπλύνω το κρέας πολύ καλά και θα το ξαναβάλω στην κατσαρόλα πάλι να βράσει με νεράκι. Δεν θα βάλω πάρα πολύ νερό, θα το σκεπάσω το κρέας έτσι για 1-2 δάχτυλα μόνο από πάνω από το κρέας νερό, γιατί θέλω να μην είναι πολύ νερολό, γιατί θέλω να το κάνω, σας είπα, λίγο διαφορετικό το συγκεκριμένο. Λοιπόν, και μετά θα βάλω κρεμμύδι ολόκληρο, θα βάλω καρότο, θα βάλω νοστιμιά, στο τέλος θα βάλω φιλοντά, όχι στο τέλος, στο τέλος θα βάλω σκόρδο πολύ. Θέλει σκόρδο, θέλει πιπέρι, θέλει φτιάχνει να είναι νόστιμο. Λοιπόν, τώρα θα έχω βάλει πατατούλες στο φούρνο να φτιάξω έτσι σαν τηγανιτές και θα τηγανίσω τις φτερούγες που είχα μαρινάρει το πρωί. Θα χτυπήσω ένα αυγό, θα τα βουτάω στο αυγό, μετά στο αλεύρι και θα τα τηγανίσω και θα φάνε τα παιδάκια με πατατούλες, θα κάτσουμε στο μπαλκόνι, μια χαρά. Αυτά λοιπόν, μετά εφόσον θα βάλω να βράσω το κρέας, θα πετάξω το πρώτο νερό, θα σας δείξω πώς είναι και τα λοιπά, τώρα προς το παρόν δεν έχετε να σας δείξω. Πάω να φτιάξω να τηγανίσω τις φτερούγες, να φάμε και έχουμε συνέχεια. Doesn't matter how you ask in that dress. There's only you, angel eyes. Kiss my soul with a mask. Now I'm doomed, so doomed. Will you remember? Λοιπόν, καθόμαστε να φάμε φτερουγίτσες, πατατούλες, φούρνου, σως. Λίγα αγουράκια έκοψα έτσι λίγα. Σως φούρνου. Τσιμπάμε, σως φούρνου, ναι. Καλή όρεξη σε εμάς και καλή όρεξη σε εσάς αν τρώτε. Λοιπόν, όπως σας είπα, είχα πετάξει το πρώτο νερό, τώρα έχει αφήσει πάλι και βράζει με το δεύτερο. Βγάζω σιγά σιγά τον αφρό από πάνω, να μην έχει τίποτα, κάποιες βρωμιές, ό,τι βγαίνει από το κρέας κτλ. Το αίμα, ξέρετε, που όταν αρχίζει και βράζει, βγαίνει από το κρέας. Να μην έχει τίποτα και μετά θα ρίξω κρεμμύδι καρότου. Ξέχασα να πάρω σέλερι, δεν πειράζει, θα βάλω νοστιμία, ελπίζω να σε απορρώσει τη γεύση. Θέλει 2-3 κλακιά από σέλερι, ξέρετε, αλλά εντάξει τώρα, στο πήγα στο σούπερ μάρκετ και ξεχάρισε παντελώς. Άστο και δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε το κρεμμύδι, 2 κρεμμύδια βάζω, καρότα. Εγώ δεν θα τα χρησιμοποιήσω αυτά, απλά τα βάζω για τη γεύση, γιατί για να δώσω ωραίο άρωμα στο ζωμό. Όπα. Φιλοντάχνη. Πιπέρι. Μαύρο. Μετά θα βάλω κι άλλο. Λοιπόν, και το αφήνουμε σε σιγανή φωτιά, σιγά σιγά να βράσει, θέλει αρκετή ωρίτσα μέχρι που θα βράσει κατελευθεί το κρέας. Σκόρδο στο τέλος βάζει, δεν βάζει τώρα σκόρδο. Ναι. Πολύ βάλω. Πολύ θα βάλω, πολύ. Φοβάται που δεν θα του φτάνει το σκόρδο, γιατί η πηχτή θέλει σκόρδο. Άμα δεν βάζει σκόρδο δεν είναι ωραία η πηχτή. Οπότε άμα φτιάχνετε πηχτή να βάζετε σκόρδο, αλλά αυτό βάζει στο τέλος. Εφόσον βγάζει το κρέας από το ζουμί, το περνάς στο
αυτό που ή τρίβεις το τρίχτη, το σκόρδο ή το περνάς από το μηχάνημα που είναι για σκόρδο και μετά το ρίχνεις μέσα στο ζυμό, το αφήνεις για λίγη ώρα, μετά το σωρώνεις το ζωμό για να μην έχει διάφορα κομματάκια, σκόρδο κτλ. Και αν θες να βάλεις σε πιάτα, βάζεις κομματάκια από το κρέας στο πιάτο και από πάνω το ζωμό, ή άμα θες, εγώ θέλω να το κάνω σε φόρμα, οπότε θα το βάλω λίγο ζωμό για να είναι, ξέρετε, όπως λέω, σαν σαλάμι στην ουσία, να πήξει και να είναι περισσότερο κρέας από ζωμό. Θα δω, μπορεί να κάνω και κανένα πιάτο έτσι ξεχωριστά και θα δω ό,τι μου βγει μετά στο τέλος, έτσι λέω, έχω πολύ καιρό να κάνω, αλλά τώρα ήθελα αυτές τις μέρες και λέω δεν πειράζει, ας κάτσω να κάνω γιατί είναι ωραίο φαγητό. Αποφάσισα να φτιάξω και ζελέ, έλεγα ότι θα κάνω αύριο, αλλά λέω αφού το φάγαν τα παιδιά και το τρώνε πολύ τώρα έτσι με τη ζέστη, δεν έχω γιαούρτι, θα έφτιαγνα και με γιαουρτάκι, τους αρέσει και τρώνε. Αλλά τώρα κάθομαι, λέω, όσο βράζει εδώ η πηχτή μου, μισό λεπτάκι, εδώ βλέπετε, έχει αρκετό νερό, θα φύγει το νερό, εγώ δεν θα το χρησιμοποιήσω όλο, εντάξει έχει και αρκετό κρέας βέβαια, αλλά μέχρι που θα τελειώσει να βράζει θα φύγει το νερό. Έχω καθαρίσει και σκόρδο, πιστεύω πως αυτό θα είναι αρκετό, πως είναι 2, 4, 6, 8 σκελίδες σκόρδο, μετά θα τις τρίψω και θα το ρίξω μέσα στο ζωμό εφόσον βγάλω το κρέας, έτσι όπως σας είπα. Έχω βγάλει αυτά τα λουλούδια, εντάξει είναι ένα ήταν, αλλά έχουν γίνει πολλά μικρά κομμάτια γιατί έχει χαλάσει, έχει σαπίσει όλοι, μη μου λέτε ότι ρίχνω πολύ νερό, δεν είναι από το νερό. Και στη γειτόνισσα από το δεύτερο είδα ότι έχει βάλει μέσα στο διάδρομο και έχουν πέσει όλα τα φύλλα, έχει χαλάσει. Και σε εμάς πέρσι το ίδιο πράγμα είχε γίνει. Δεν ξέρω, ελπίζω να πετάξει ρίζες, άμα δεν θα χαλάσει, αν θα χαλάσει θα βάλω καινούριο. Εντάξει, κρίμα. Είναι πολύ ζέστη είχε τώρα αυτές τις μέρες, οπότε δεν αντέχει αυτό στη ζέστη. Το πολύ πολύ μετά να πάρω άλλο ένα καινούριο, αυτό το είχα πάρει από το Lidl, ήταν μικρό και έχει γίνει τεράστιο μέσα σε πόσες μήνες. Ναι, αλλά εντάξει τώρα κρίμα. Βλέπετε αυτή την πέτρα, μου την είχε χαρίσει ο Νίκος, που είχε πάει. Γράφει εδώ, όχι δεν γράφει από που είναι. Και όταν τη μεταφέραμε έχει πέσει το diffuser, το υγρό και λίγο έχει μέρα που ντέχεις ευχές, δέξου και μία από μένα, χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα. Από πού το έχει φέρει αυτό? Α, Ίδρα, από την Ίδρα είναι, να γράφει εδώ. Κοιτάξτε τι ωραία πέτρα. Οπότε την κρατάω, όλα κρίμα που έχει σβηστεί. Μήπως πάρω ένα μαρκαντόρο και το γράψω εδώ, εκεί που είναι. Αλλά εντάξει, φαίνεται λίγο, αλλά ελάχιστα. Αυτά. Τώρα περιμένω να έχω αλλάξει το νερό στη χελώνα και περιμένω να βράσει η πηχτή. Η ώρα είναι 11.30. Όχι, 11 και 12 για την ακρίβεια. Ποιος περνάει καλύτερα από όλους σε αυτό το σπίτι, ε? Για μαντέψτε. Ποιος περνάει καλύτερα από όλους? Μήπως είναι ο Ανδρέας, μήπως είναι ο Μάι, πώς νομίζετε, ή ο Βασίλης, για μαντέψτε, Μάι, ποιος περνάει καλύτερα. Λοιπόν, έχει περάσει ήδη μια ώρα, έχω βγάλει το κοτόπουλο γιατί έχει αρχίσει και διαλύεται, βράζει πιο γρήγορα από το χοιρινό και το χοιρινό σχεδόν έτοιμο είναι, το αφήνω λίγο ακόμα να βράσει. Να φύγει και όλο το ζουμί, να βάλω λίγο πιο δυνατά τη φωτιά και μετά θα τη χαμηλώσω. Εντάξει, έχει γίνει, αλλά θέλω λίγο ακόμα να βράσει σε αυτό. Πάω σιγά σιγά τώρα, εφόσον κρυώσει λίγο, να ξεχωρίσω το κρέας από τα κόκαλα. Να το βάλω ξεχωριστά, μετά θα το ανακατέψω μαζί με το χοιρινό. Να μην είναι, ξέρετε, ξεχωριστά το κοτόπουλο, ξεχωριστά το χοιρινό. Θέλω να είναι ανακατεμένο, να μην αισθάνεται έτσι και έτσι, να είναι, ξέρετε, όλα μαζί. Thank you.
Λοιπόν, έβγαλα και το χοιρινό εδώ. Περιμένω λίγο να κρυώσει να μπορέσω να το εντελήσω. Έχω βάλει το σκόρδο, μην το φοβάσαι το σκόρδο, τι είναι πολύ ωραία γεύση. Εντάξει, αυτό θα το στραγγίξω μετά έτσι, θα το σουρώσω, δεν θα μείνει τίποτα έτσι μέσα στο ζουμί. Επίσης έχω βάλει εδώ ένα φακελάκι ζελατίνη, θα ρίξω μέσα γιατί δεν, όταν είναι από πόντια χοιρινού, όταν είναι από ποντεράκια μοσχαρίσια, χωρίς ζελατίνη γίνεται η πηχτή κανονικά. Τώρα φοβάμαι ότι δεν θα γίνει, οπότε βάζω τη ζελατίνη για καλό κακού, καλύτερα να πήξει και να είναι, ξέρετε, να μου πετύχει, γιατί έχω πολλά χρόνια να φτιάξω, οπότε φοβάμαι ότι δεν μπορεί να μην γίνει καλά. Λοιπόν, οπότε αυτά, περιμένω τώρα, βλέπετε το έχω σβήσει τη φωτιά, το σκόρδο το βάζουμε στο τέλος, εφόσον σβήνουμε τη φωτιά, αφήνουμε έτσι να πάρει τη μυρωδιά και μετά σουρώνουμε και θα το ρίξουμε πάνω από το κρέας. Να, εδώ, περιμένω λίγο να φουσκώσει και θα ρίξω και τη ζελατίνη μέσα, θα ανακατέψω πολύ καλά. Αυτά. Λοιπόν, τέλος, έβαλα την πηχτή. Τα πιάτα, γιατί έχω φτιάξει δύο πιάτα, μια φόρμα που θέλω έτσι να κόβεται με το μαχαίρι, ελπίζω να πετύχει, γιατί όπως σας λέω έχω πάρα πολλά χρόνια να κάνω, οπότε λίγο δύσκολο να την πετύχεις, τέλος πάντων θα το ελπίζω. Τα παιδιά πέσανε για ύπνο, πάω και εγώ να κάνω ένα μπανάκι, αύριο θα σας δείξω πως είναι, αν είναι καλά θα σας δείξω, αν δεν είναι καλή δεν θα σας τη δείξω καν. Έλα Μάη, φεύγω Μάη, τι κάθομαι εδώ, ζεσταίνομαι εδώ, πάω να κάνω μπάνιο, να ξαπλώσω. Αύριο θα ξεκινήσουμε νωρίς, η Τόνια έχει φροντιστήριο, εγώ θέλω να βγω αύριο να πάω να παραγωθεί τα μαλλιά μου κτλ. Λοιπόν, οπότε σας χαιρετώ, φιλάκια πολλά, τα λέμε αύριο, ελπίζω να μην βλέπετε κάπου κανένα Βασίλη, καμία Τόνια να περπατάνε, ε? Δεν βλέπετε τίποτα, όλα καλά. Οκ, λοιπόν, γεια σας, καλό βράδυ, bye bye.